Καλή σχολική χρονιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην ΚΟΠ φέτος, πέρσι ήμουν στην Κάλυμνο. Εύχομαι το καλύτερο για εσάς. Θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη μνήμα στους μαθητές τους θελειόφυτους της τρίτης λυκείου και να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Να μην ξεχνάτε ότι οι ελπίδες, οι προσδοκίες και η επιτυχία σας τελικά είναι ευθέως ανάλογη των προσπαθειών σας. Άρα, κάθε φορά που θα κοπιάζετε, θα σκέφτεστε ότι με αυτό πήγατε λίγα μόρια πιο μπροστά. Λοιπόν, εύχομαι το καλύτερο σε όλους σας. Να είστε καλά, ό,τι καλύτερο για όλους. Καλή χρονιά. Σεβασμιότατε, κύριε Αλέκο μας, κύριε Κωνσταντιάν, συνάδελφοι, τοπική αυτοδιοίκηση, σε όλες τις θέσεις, αγαπητά μας παιδιά, καλή χρονιά να έχουμε. Και να πω ότι αυτό το ξεκίνημα της χρονιάς είναι πράγματι ιστορικό για μένα. Γιατί αναλαμβάνω τη διοίκηση του πλέον ιστορικού σχολείου του νησιού, τη διεύθυνση του πλέον ιστορικού σχολείου του νησιού, με τις ευθύνες τις οποίες διαισθάνομαι. Και κάτι άλλο ακόμα, διαδέχομαι πραγματικά τον Αλέκο τον Μαρκόβλου, που χρόνια, πάρα πολλά, έχει δείξει δρόμους και δρόμους, έχει παλέψει σε αυτό το χώρο. Και όχι μόνο ότι ήταν μέντορας δικός μου και όλων πάρα πολλών συναδέλφων οι οποίοι έχουν περάσει δίπλα του και έχουν ακούσει. Και όχι μόνο αυτό. Είναι ιστορικά βαλμένος εκεί που πρέπει, με τη γνώση που πρέπει. Και εγώ προσωπικά ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα έχει κάνει. Και είναι και ιστορική στιγμή που τώρα αποχωρά σαν φίλος στην εκπαίδευση, όχι σαν φίλος στην κοινωνική, σαν φίλος στην εκπαίδευση και φεύγει από την ενεργό, από τα ενεργά εκπαιδευτικά δρόμενα. Και τον ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ και διαισθάνομαι την ευθύνη της συνέχειας αυτού του μεγάλου έργου, το οποίο, όπως έλεγε, το καλά σχεδιασμένο έργο ποτέ δεν λαθεύει. Αυτό, αγαπητέ μας Αλέκο, θα το συνεχίσουμε. Να είσαι βέβαιος και σε ευχαριστούμε που παρήστασε και σήμερα. Παιδιά, λοιπόν, καλή χρονιά. Αυτά και θα τα πούμε και άλλη στιγμή. Θα κάνετε ένα μικρό διάλειμμα. Ο κύριος Δαβιδόπουλος θα έχει το λόγο. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Δαβιδόπουλο, έτσι να διαβάσει κάτι. Μόλις τελειώσει και ο κύριος Δαβιδόπουλος, θα κάνουμε ένα διάλειμμα της τάξης των 10-15 λεπτών και θα επανέλθουμε να σας ενημερώσω τι θα κάνουμε. Ευχαριστώ όλους και καλή χρονιά να έχουμε. Παιδιά, καλημέρα σας και καλή χρονιά. Η επιστολή της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης προς τους μαθητές. Αγαπητή μας μαθήτρια, αγαπητέ μας μαθητή, έχει περάσει πια αρκετός καιρός από τότε που αυτές οι μέρες του Σεπτέμβρη ήταν για όλους μας μια γλυκιά επιστροφή στο σχολείο. Έχει περάσει πια αρκετός καιρός που άρχισε η προσπάθεια αποδόμησης του δημοσίου σχολείου και η μετατροπή του σε μια επιχείρηση που χωράει μόνο τα παιδιά των λίγων. Κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι πρόκειται για κάτι φυσικό και λογικό. Περιμένουν από εμάς να συνηθίσουμε την καταστροφή. Όμως αυτό δεν θα συμβεί γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε έτσι. Μετά από τούτο Σεπτέμβρη, τίποτα δεν θα είναι το ίδιο. Εμείς, οι καθηγητές και οι καθηγήτριές σου, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε απεργιακό αγώνα για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου, τη ζωή τη δικιά μας και τη δικιά σου. Απέναντί μας έχουμε τα στελέχη των Υπουργείων, τους μάνατζερ, τα δελτία ειδήσεων, που δεν έχουν σταματήσει να επαναλαμβάνουν ότι είναι ο δικός μας ο αγώνας που τα βλάπτει στο σχολείο και όχι η δική τους βάρβαρη πολιτική. Αυτοί οι άνθρωποι του συστήματος που ξέρουν μόνο να κάνουν λογιστικούς λογαριασμούς και σε αυτούς βρήκαν ότι το δημόσιο σχολείο περισσεύει. Μέσα στο καλοκαίρι συνέχισαν το έργο της συγχώνευσης κατάργησης σχολείων. Έκλεισαν σχολεία, κατήργησαν ειδικότητες τεχνικής εκπαίδευσης, σμπρώχνοντας τους μαθητές στα ιδιωτικά σχολεία. Την ίδια στιγμή ολοκληρώνουν τη μετατροπή του σχολείου σε εξεταστικό κάτεργο, που βασίζεται στις συνεχείς εξετάσεις από το γυμνάσιο μέχρι την τελευταία μέρος στο λύκειο. Θέλω να συνηθίσει τον έλεγχο, ώστε αύριο να είσαι ένας υπάκουος υπάλληλος. Θέλω να σε διώξουν από το σχολείο, ώστε να γίνεις φθηνός, ανειδίκητος εργαζόμενος, αν βέβαια βρεις δουλειά. Σχεδιάζουν μια σχολική ζωή άχαρη και δυσάρεστη, με πιο πολλά παιδιά στα τμήματα και τα εργαστήρια, με λιγότερους καθηγητές.
ξεκινάμε με κλεισμένα σχολεία στην τεχνική και γενική εκπαίδευση. Με πάνω από 10.000 συναδέλφους μας που τους έκοψαν τον δρόμο για το σχολείο. Είναι μια κατάσταση που τη γνωρίζεις από πρώτο χέρι. Γιατί είναι και οι δικοί σου οι γονείς που υφίστανται την ίδια επίθεση με τις περικοπές των μισθών, τις απολύσεις και την ανεργία. Γιατί είσαι κι εσύ που δηλητηριάζεις την επιτυχία στους πανελλαδικές με το άγχος αν θα τα βγάλεις πέρα οικονομικά. Να μας ρωτάς αν έχει πια νόημα να σπουδάσεις αυτό που θέλησες ή αν υπάρχει κάποια άλλη σχολή που να σου οδηγεί σε πιο σίγουρο μισθό. Γιατί είναι και τα αδέρφια και οι φίλοι, οι χθεσινοί μας μαθητές, που μας λένε ότι δεν αντέχουν πλέον εδώ και κυνηγούν την τύχη τους στο εξωτερικό, στον δρόμο της μετανάστευσης, που κάποτε είχαν πάρει και οι παππούδες μας και ελπίζαμε ότι δεν θα το ξαναζήσουμε αναγκαστικά. Είναι κοινά τα προβλήματά μας. Γι' αυτό εμείς, οι καθηγητές και οι καθηγήτριές σου, αποφασίσαμε να ξεσηκωθούμε σε αυτόν τον αγώνα που θα σπάσει τη λογική του δεν γίνεται τίποτα. Σε αυτόν τον αγώνα θέλουμε δίπλα μας όλους τους εργαζόμενους. Θέλουμε τους γονείς σου, μα χρειαζόμαστε και εσένα. Όχι για να αναλάβεις το δικό μας αγώνα. Όχι για να αναλάβεις τα καθήκοντα που είναι δικά μας. Το κόστος του αγώνα θα το σηκώσουμε εμείς, στο ακέραιο. Παρά τις βρωμιές που ύπουλε και δίδονται από κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σε θέλουμε δίπλα μας. Γιατί μόνο μαζί μπορούμε να σταθούμε όρθιοι και να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε απλώς άλλο ένα τούβλο στον τοίχο τους, άλλο ένα γρανάζι στη μηχανή τους. Μετά από τούτο Σεπτέμβρη, τίποτα λοιπόν δεν θα είναι το ίδιο. Αυτή τη μάχη θα την κερδίσουν ή αυτοί ή εμείς. Ή οι υπηρέτες των τραπεζών και θα επιβάλλουν την ερήμωση και τη δυστυχία, ή εμείς ανοίγοντας τον δρόμο για το σχολείο του μέλλοντος για μια δημιουργική και ελεύθερη ζωή για όλους. Με αγάπη, οι αγωνιζόμενοι καθηγητές και καθηγήτριές. Θα ήθελα επίσης να ενημερώσω και τους γονείς ότι τους περιμένουμε την Παρασκευή το απόγευμα 7 η ώρα στο ΕΠΑΛ να συζητήσουμε. Θέλουμε να τους ακούσουμε για ό,τι τους απασχολεί. Θέλουμε να μας ακούσουμε, να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας για έναν δημιουργικό διάλογο. Όπως είπαμε, τα προβλήματα είναι κοινά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά λοιπόν να έχουμε και ευχαριστούμε σε καλή.